Είμαι ο Χριστόφορος Σαμαριανιώτης, γεννήθηκα στους Σαμαριανούς εντολοκαρδανίας. Ζω όταν είμαι εγώ ήρημος και τραγουδάω μέσα στο μάτι, τα βλέπω, είναι και αυτά ήρημα, τους αρέσει. Όλα με καταλαβαίνει ακριβώς το χαρακτήρα μου, με τι ηρεμία μπαίνω μέσα. Και όταν παίζω και το βιολί, και τότε με πλησιάζουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ. Το αυτοκίνητο ακούνε στον δρόμο και καταλαβαίνει το πετιόντι και άλλο βεράκι, σαν μου φωνάζουν. Είμαι στο χωριό, παλιό χωριό Αμοριανών, τη γη του πατέρα μου, απ' έξω από το σπίτι του. Σε αυτό το σπίτι ζούσαν δύο αδέρφια, δίπλα ο θείος μου και τ' άλλο ήταν ο πατέρας μου και η μάνα μου, οι οποίοι και αυτοί από το Αμοριανό. Εγώ είμαι 74 χρονών, έχω γεννηθεί εδώ πέρα, υπήρχε κατανόηση μεταξύ γειτόνους και χωριανοί. Όταν ο άλλος δεν είχε και ο άλλος, έπρεπε οπωσδήποτε θα το έδινε. Δεν ήταν να του ζητήσει, θα το έδινε μόνος. Και ακόμα και το 41, ορισμένοι που δεν είχαν ψωμί που ο κόσμος πείνασε, το έδινε ο άλλος δύο γίδες να αρμέξει να φάει γάλα και το καλαμπόκι στο σπίτι του, το σιτάρ. Πάλι στην εκκλησία πηγαίναμε, το Πάσχα έπρεπε οπωσδήποτε να μαζευτεί όλο το χωριό, όλες οι οικογένειες για να γίνει η Ανάσταση. Αλλιώς δεν έβγαινε η Ανάσταση, καθυστερούσε ο παπάς και ο ψάλτης την εκκλητουργία να γίνει. Υπήρχε κατανόηση, ο άλλος αν δεν είχε να σπείρει το χωράφι του, θα το έδινε ο άλλος το ζώο του, θα το έδινε το σφόρο άλλος αν ήταν άρρωστος θα πήγαινε να το κάνει ο άλλος το χωράφι. Να το, ή τα πρόβατα, τα γίδια, ήταν άλλος ο κόσμος. Οι οποίοι σήμερα οι νέοι δεν έχουν την κατανόηση, δεν το έχουν πάρα από εμάς τους μεγαλύτερους αυτό, να αγαπάει ένας τον άλλον και να προσέχει, να τον ευλέπει σαν αυτό. Εγώ είμαι ευτυχής που είχα τον πατέρα, το οποίο θυμάμαι νιώθω σε αυτό το σπίτι, που με διάταξε το ξένο να είναι ξένο, το δικό μας κόμμας, να αγαπάω τον κόσμο, να μην πειράζω τον κόσμο. Και η μάνα μου πάλι αυτή ήταν τόσο πολύ καλή, μας διάταζε, τους άκουγα με τους γονείς μας, με έφερε στη μουσική η μάνα μου, η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο μες στο σπίτι, η μητέρα ειδικά, με το τραγούδι, με την αγάπη, σιγά σιγά μεγαλώντας τα παιδιά της, να τους δώσει τα αισθήματα και η μουσική, με έφερε στα ευγενή αισθήματα, αλλά ήταν κι άλλος ο κόσμος από αυτόν που βλέπω σήμερα. Στο γάμο, στα πανηγύρια, πηγαίναμε όλοι και γλέντα και χόρευε ο κόσμος με παραδοσιακά όργανα, με τοπικά όργανα και τραγουδιστή και ακόμα ερασιτέχνες, που αν δεν ήταν όργανο θα τραγούδαγαν 2-3 ανθρώποι, που πήγαν να βγάλουν το γάμο πέρα και να γίνει και να ευχηθούν και παντρεύονταν ένα κορίτσι, δωρούσαν και δώρα και τότε. Κάτι θα πήγαινε καθένας, αυτό που είχε θα το έδινε στο κορίτσι και στο αγόρ να γίνει ο γάμος. Η λύπη, η χαρά, το χωριό ήταν μαζεμένο, ήταν όλοι μαζί. Έβγαιναν να παίξουν στην εκκλησία σε ένα μέρος εκεί πέρα και συζήταγαν για τα χωράφια να γίνει αλλαγές στα λιβάδια. Πού θα πάει ο καθένας το χειμώνα.
έκαναν να βγουν τα χωράφια από τη σκάφη. Πηγαίναν όλοι μαζί και έλεγαν τώρα τα χωράφια να καθαρίζουν το αυλάκι, το μήλο αυτά, να καθαρίσουν για να πουτίσουν τα χωράφια. Στον κόσμο υπήρχε κάποια συνεννόηση τοπική. Οι γέροι και ακολουθούσαν και οι νέοι. Σήμερα δεν το βλέπω αυτό και στενοχωριόμαι πάρα πολύ, διότι ο κόσμο δεν είναι κοντά ένα στον άλλον. Έχουμε κλειστεί ο καθένα στο σπίτι και δεν τον νοιάζει για το γείτονα. Ενώ τότε ο άλλο ανησυχούσε τι γίνεται, ο άλλο, αν είναι καλά οι δουλειέ, η οικογένειά του. Και αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα λείπουν από του νέου. Οι νέοι θέλουν να είναι ενωμένοι. Και ό,τι ξέρει ο άλλο, ο μεγάλο, να το μεταδίδει. Δεν υπήρχαν κτηνίατροι. Και υπήρχαν οι ανθρώποι πρακτικοί. Σπάει, έσπαει το πόδι, ένα ζώο το πόδι, ήξερε να το δέσνε. Έσπαει ένα χέρι, ένα άνθρωπο, ήξερε να το δέσνε. Εδώ, δικοί μα άνθρωποι. Δεν χρειάζονταν να πάνε πουθενά. Κατάλαβε. Αυτά σήμερα λείπουν από του νέου. Λείπει από την κοινωνία μα. Λείπει η αγάπη, η κατανόηση. Γι' αυτό στενοχωριόμαι. Στενοχωριόμαι πάρα πολύ. Να κρατήσουμε και την παράδοση, τα τραγούδια μα, τα δημοτικά, οι γονεί μα που συμφεροντάνε ένα με τον άλλον. Αυτό λείπει σήμερα από την κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι αρμόσει στους Έλληνες. Γιατί εμείς οι Έλληνες δίδαξαμε την ανθρωπότητα. Έχουμε τα γράμματα, έχουμε την ιστορία που δεν έχουν άλλοι λέει. Έχουμε πάρα πολλά καλά προϊόντα τα οποία όσα ήρθαν, ή στα φύλλα ήρθαν απ' έξω, ή γίδια ήρθαν, ή γελάδια, είναι κατώτερα ποιοτικός. Είναι κατώτερα. Όταν θα φάνε γάλα από τα ντόπια, από τα δέντρα που είχαν οι γονείς μας, από τα χλαδιές, από τα αμπέλια τα δικά μας, από τα γροθιακά, από τα πρόβατα, τα γίδια, τα γελάδια, είναι η καλύτερη ποιοτικός. Δεν μπορεί να το αμφιβάλλει κανένας αυτό. Είμαι 74 χρόνια και όποιος θέλει να το δοκιμάσει. Να έρθει να του δώσω γάλα εγώ, από τα πρόβατα τα δικά μου, τα γίδια. Θα δει την ποιότητα. Δεν είναι γάλα, είναι το ένα γάλα το άλλο. Η διαφορά όμως. Η διαφορά στη γεύση και παντού. Και τα σταφύλια. Εδώ ο πατέρας μου είχε αμπέλκι. Εδώ όταν πάτε για το. Τα σταφύλια εδώ με αυτού του ήταν η όλη η γειτονιά μεθυσμένη και όποιος πέρναγε. Γιατί πέρναγε ο δρόμος εδώ πέρα. Τώρα αυτά λείπνε. Τώρα υπάρχουν όλα, είναι παρεμβαίνει. Οι επιστήμονες παρεμβαίνει, βέβαια έχουν πιο αποδοτικά τα ξένα, αλλά δεν είναι η ποιότητα η ίδια. Τα ελληνικά πάντοτε ήταν τα καλύτερα και πρέπει να κρατηθούν. Και τα αισθήματα στους ανθρώπους και τα δέντρα μας. Το χωριό παλιά καλλιεργούσε καλαμπόκι, σιτάρ, βρώμες, σίγαλ και το οποίο έφτιαχνε και τα μαντριά τα αυτά. Δεν είναι η οικογένεια να μην είχε πράγματα. Θα έχει 30-40 πρόβατα γίδια, 20 γελάδα, θα έχει όλο τον τζίπο. Με αυτά ζούσε, από το αποσχόλησε. Δεν υπήρχαν τα μεροκάματα ούτε η βιοτεχνία. Υπήρχε τότε. Αυτό που σχόλησε, θα έχεις μόνος κάθε σπίτι, είχε τα προβατά, τον κήπο του, τα γίδια. Ένα άτομο θα ήταν στα πράγματα τη μέρα. Στο μήλο πήγαινε κάτω στο όπου ήταν και ερχόταν, ζήμουν η γυναίκα εδώ, έπαιρνε ξύλα από εδώ, δέντρα και τέτοια, να κάψει το φούρνο, να φορνίσει. Και όλα ήταν, γινόταν μέσα στο σπίτι, δεν ήταν τα έτοιμα, τύπου της δεν υπήρχε έτοιμο, ήταν όλα τη στιγμή. Το σχολείο ήταν δίπλα στην εκκλησία. Ένας δάσκαλος είχε 80, 90 και 100 και 120 παιδιά. Ήτανε, δίδασε όλες τις μέρες και το Σάββατο. Ο δάσκαλος είχε ευθύνη για όλα, για τα παιδιά. Το 63 ήρθε και μια σχολή εδώ πέρα, η οποία μάθανε μαραγκούς και κτίστης. Ήρθε ένας Μαστουρβαΐτσης, ήταν ο κτίστης για πέτρα και ο Παπαδογιώργος ήταν μαραγκός. Ήρθε πάνω στο σχολείο το καλοκαίρι, κάνα 2 χρόνια και μάθανε κάνα 30 παιδιά. Και ακόμα σήμερα σε αυτό το χωριό δεν έχουν έρθει Αλβανοί να κτίσουν. Έχει τους καλύτερους μαστόρους στο χωριό μας και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δουλεύουν και πέτρα, δουλεύουν οτιδήποτε δουλειά. Οι μαριονιώτες μαστόροι είναι καλοί. Σε όλη την περιοχή και στο Αγρίνιο που κατεβαίνει, η Αμφιλοχία που το πήγαν, άφησαν όνομα. Και μάλλον και τις εκκλησίες, πάρα πολλές εκκλησίες, έχουν σκεπάσει αμαριονιώτες μάστορας. Νερό πήγαινα μυτικά στη Βρυσική. Εκεί πήγαιναν ο κόσμος, οι γυναίκες με τη σειρά να πάρουν νερό. Με τους στάμνους, με τους πουστίστρες, με τις βαρέλες να πάρουν νερό και να το έχουμε άλλη μέρα να πληθούμε. Έτσι ζούσε ο κόσμος. Δεν υπήρχε τότε αυτά τα μέσα που έχουν σήμερα. Αλλά υπήρχε όμως κάποια κατανόηση μεταξύ τους. Αγάπη. Αγάπη πραγματική, τον πόναγε τον άλλον,
Οι πάλι οι γυναίκες γίνανε μόνες τους μες στο σπίτι και υπήρχε η γειτόνισσα, η άλλη γυναίκα μαζεύονταν 3-4 γυναίκες για να ξεκινήσουν. Δεν υπήρχαν νοσοκόμες, ούτε εκπαιδευμένοι οι άντρες, δεν καταλάβαιναν και τόσο, δεν ήταν σε αυτό που είναι σήμερα πάει. Η γυναίκα ήταν, πάλευε μόνη της, ας πούμε, να γεννήσει και με βοήθεια τη γειτόνισσα και είχε πολύ ανάγκη ένα στον άλλο. Ήταν σημά, κοντά, και στον πόνο και στη χαρά και στη λύπη ήταν κοντά. Μας λείπουν αυτά όλα. Στη μάνα την Ελληνίδα οφείλουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Η μάνα είναι ο ανώτερος μέσα στο σπίτι, η βασίλισσα. Εμείς οι άντρες έχουμε το όνομα, η γυναίκα όμως είναι στο σπίτι. Η γυναίκα θα βγάλει το παιδί, τι νους είναι, ποια μάνα, πώς το άλλαξε, πώς το διάβασε. Η μάνα τα ξέρει όλα. Στη μάνα το παιδί θα πει το μυστικό. Στον πατέρα δεν το λέει, διότι φοβάται, είναι του ύφους του αντρικό. Ενώ στη μάνα θα το πάρει το μυστικό. Όλα θα τα πάρει η μάνα. Πρέπει να είναι κοντά. Να είναι κοντά στο παιδί. Για να βγάλουμε την κοινωνία που έβγαινε πρώτα. Ήταν η καλύτερη ο κόσμος. Η οικογένεια είναι ένας μικρός παράδεισος. Όταν επιστρέφω στο σπίτι το βράδυ, είναι σαν να μπαίνω σε ένα μικρό παράδεισο εγώ. Βλέπω τη γυναίκα μου να με σερβίρ, τα παιδιά μου, άλλος να μου κάνει παράπονο, άλλος να χαίρεται, άλλος ας πούμε, να είναι ευχάριστος, άλλος να μην είναι, αυτό εμένα με ξεκουράζει. Ξεχνάω τι τραβάω την ημέρα. Ξεχνάω τον πετό, τα σίδερα, πληγίζω, πέτρες χτυπά. Τα ξεχνάω όλα όταν πάω στο σπίτι. Οι γονείς μου πάλι ήταν πάρα πολύ. Ο πατέρας μου ήταν ορφανός. Και όταν τον είδα πεθαμένο, έκλαψα από καρδιά και θα κλαίω όταν θυμάμαι. Γιατί λέω ένας άνθρωπος 18 μηνών από πατέρα. 6 χρονών από μάνα, δεν πείραξε άνθρωπο, δεν ενόχλησε άνθρωπο, δεν παραβίασε ποτέ τον εαυτό και μας διάταζε να σέβομαστε τον κόσμο. Το ξένο πάντα ξένο και το δικό το δικό του. Τον πατέρα μου είδα ξάπλα, πέθανα. Τη μάνα να αγάπαγα και η μάνα μου πέθανα, αλλά η μάνα μου είχε τους γονείς της όμως, που πήγανε πολύ απάν, πήγανε 90 τόσο χρονών και είχε άλλες βάσεις. Ο πατέρας μου είχε ορισμένες από οικογένεια λήψεις, αλλά όμως ήταν αυτός ο άνθρωπος που είχε γεννηθεί χωρίς πατέρα. Και 16 χρονών από μάνα και στάθηκε στην κοινωνία. Στάθηκε, δεν ανακατεύτηκε με κανέναν, δεν δάρτηκε, δεν χτυπήθηκε με κανέναν. Στάθηκε κύριος μέσα στην κοινωνία. Δεν μου άφησε χρέος, δεν το δέχοντανε. Δεν το δέχονταν να ατσαλώσει την κοινωνία. Ήταν τόσο πολύ τίμιος και τόσο πω, δεν άφησε τίποτα. Μακάρ να το μοιάσουμε κι εμείς από εγώ. Τη νεολαία να αγαπάει ένας τον άλλον και να μην σπρώχνεται τον άλλον, να μην χτυπιώνται, να ακολουθάνε οι επαγγέλματα ευγενή που είναι η μουσική και που δώσουν το άθλημα είναι άθλημα. Δεν είναι να είναι βάρβαρο να χτυπηθούμε και να σπρωχτούμε προς τον κρεμό. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν γίνεται εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο αντικαταστέλλεται. Και αξιοπρέπεια του καθενός, όπως τον έχει ο Θεός φτιάξει τον καθένα, είναι διαφορετικό. Πρέπει να τον αγαπάμε με τα αυτά που έχει ο καθένας. Δεν βάζουμε το κέντρο, βάζουμε επίκεντρο τον άνθρωπο. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κόμμα είναι και ποιος είναι, τι πιστεύει ή ποια ομάδα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστέψει ό,τι θέλει. Εμείς θα τον αγαπάμε, αυτός που είναι. Στη μουσική μου άρεσε πάρα πολύ από τη μάνα μου. Τραγουδούσε η μάνα μου. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ, ας πούμε, και τα ακούδωσε να Αγγέλο μου κρένει η μάνα σου και τα μανωσάκια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Αγγέλο.
Ποιον τα παλικάρια. Η μουσική πάλι σου ξυπνάει τα ευγενή αισθήματα. Σε ξυπνάει στα ευγενή, σε φέρει αγαπά στον κόσμο όλων. Δεν παρεξηγάς κανένα, δέχεσαι την άποψη καθενός, γίνεσαι κάπως άλλος άνθρωπος. Η μουσική με έχει κάνει άνθρωπο, αγαπά όλο τον κόσμο. Εδώ είναι το κτήμα μου, είναι, έχω τα προβατάκια μου, τις κουτούλες μου, τις γιδούλες μου, τα γουρούνια, τα δέντρα μου, όλα με καταλαβαίνει όταν μπαίνουμε στο κτήμα και λες αλλιώς είναι και τα μπέλη μου και τα πρόβατα με καταλαβαίνει και αν είμαι και νευριασμένος ή δεν είμαι. Αν είμαι ήρημος με πλησιάζουν, με πατάνε. Δεν είμαι ήρημος, όλα με καταλαβαίνει και τα γουρούνια και οι κότες όλα και τα δέντρα. Με θέλουν να μπαίνουμε στο κτήμα και εδώ ησυχάζω και αισθάνομαι ανακούφιση. Αυτή η ευλογημένη γης και παράγει φυσιολογικά προϊόντα να είναι καλλιεργήσουμε να ζήσουμε. Ωραία και ήσυχα. Όταν δεν πηγαίνει στο κτήμα σε ένα δέντρο που κάνει φρούτα, μηλιά, αχλαδιά, οτιδήποτε, είναι στον εχωρημένο και ξεραίνονται. Βλέπει κλονάρια να χάνονται. Όταν πηγαίνει όμω και το ίδιο το κτήμα σε θέλει μέσα. Όταν είσαι μέσα είναι σαν κάπω διαφορετικό. Και όταν λείπει δεν είναι και αυτό. Τα δέντρα, υπάρχουν δέντρα που δεν πάω να πάρω ένα σίκο και ξέρουν, αρχίζουν και ξεραίνονται κλονάρια. Εγώ είμαι 74 χρόνων. Χωράφ, όταν έχει χωράφ, δεν πρέπει να πεινάσεις. Πρέπει να το καλλιεργήσεις. Αφού θα το καλλιεργήσεις, θα πάρεις ψωμί. Και τώρα με αυτά τα μέσα που είναι σήμερα, διότι παλαιά πάγαινε 70 κιλά καλαμπόκι το στρέμμα και τώρα πάει 1500. Δεν μας χρειάζονται στρέμματα πολλά. Έχουμε γης να ζήσει αλλιώ η Ελλάδα και παραπάνω ακόμα. Και του Σιτάρ πάει 400 κιλά το στρέμμα, που παλαιά πάγαινε 50 κιλά. Άμα καλλιεργήσουμε, δε, το άνθρωπος είναι θηρίο. Μέσα στο κεφάλι έχει πολλά. Και οι παλαιοί του είχαν πρακτικά μέσα. Ένα στρέμμα ντομάτα μέσα στο θερμοκείο κάνει 20 τόνους. Είναι δυνατόν να περάσει ο κόσμος όταν βγει έξω να καλλιεργήσει. Δεν τελειώνει ο κήπος. Ο κήπος βγάνει δύο προβατίνες, βγάνει δύο οικογένειες πέρα, όχι μία. Άλλαξε ο κόσμος γιατί ήρθε πολύ χρήμα απότομα μέσα και όλοι κοιτάζουμε κάποια διαφορετική ζωή για καλύτερη. Ενώ καλύτερα ζούσαμε εμείς μέσα στο κτήμα και ο άλλος που δουλεύει 8 ώρες και 10 δεν του μένει τίποτα. Νίκιο, συγκοινωνία και καυσαέριο είναι διαφορετική ζωή η δική μας. Μπορεί να ταλαιπωρούμαστε, αλλά είχαμε για ένα καθαρό αέρα, είχαμε για ένα καθαρό φρούτο, είχαμε πολλά άλλα, τα οποία δεν τα έχουν, ναι, και γι' αυτό παρουσιάζουν και αρρώσεις και χάνονται και πολύ ο κόσμος νέος. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη και τα κτήματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ευλογημένα. Ό,τι να σπείρεις εδώ γίνεται. Ό,τι θέλεις να βάλεις. Και λεμονιές να βάλεις, πορτοκαλιές να βάλεις, πατάτες. Οτιδήποτε και πιστικό θα βάλεις, θα πάρεις. Δεν σε αφήνει άδειο, ναι, θα πάρεις. Αν θα πάρεις πολλά, θα πάρεις λίγα. Θα πάρεις. Τέρμα. Δεν σου χρειάζεται μια οικογένεια, δεν σου χρειάζεται πάνω από 100 τετραγωνικά. Για τον κήπο να έχει τα φρούτα στο σπίτι. Μανούσα για να σου σιγάρι φαλάκια.
έχω κι εγώ τον έχω μπαρπα, ωραία τον έχει. Μα μα αδερφό κι εγώ τον έχω μπαρπα, μανούσακια, μανούσακια, με κούσι γάρι παλάκια. Συντέχνησε με παιδιά μου.